Ο Γιώργος Κορδίλης είναι ο νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου, ο οποίος εξελέγει χτες μετά από ψηφοφορία σε ειδική συνεδρίαση του σώματος με συντριπτική πλειοψηφία, συγκεντρώνοντας 30 από τους 33 ψήφους των Δημοτικών Συμβούλων. Τρία ψηφοδέλτια ήταν λευκά. Σήμερα, κατά μεσής μιας κρίσης που έχει και συνεχίζει να γονατίζει ανθρώπινες ψυχές, πρωταρχικός σκοπός όλων μας είναι να κρατήσουμε τις υπηρεσίες μας προς τους δημότες ανοιχτές. Ο κύριος Κορδίλης πήρε τη σκυτάλη από τον Μανώλη Λίτινα, ο οποίος μετά από εξαετή θητεία στη θέση εκδήλωσε την επιθυμία του να αποχωρήσει. Παράλληλα, στη διάρκεια της χτεσινής ειδικής συνεδρίας της, εξελέγησαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή τη φορά συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων. Πρόεδρος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θα είναι ο ίδιος ο Δήμαρχος Γιώργος Μαρινάκης, ενώ στην Οικονομική Επιτροπή πρόεδρος θα είναι ο Τάσος Παπαδουράκης. Ο Δήμαρχος Ρεθύμνου γνωστοποίησε και τα ονόματα τριών αντιδημάρχων. Τον Τάσο Παπαδουράκη ως αντιδήμαρχο αρμόδιο για τα οικονομικά, παραμένει δηλαδή στη θέση του, τον Δημήτρη Λελεδάκη ως αντιδήμαρχο καθημερινότητας και τον Τάσο Συριανόγλου ως αντιδήμαρχο καθαριότητας και περιβάλλοντος. Τους υπόλοιπους αντιδημάρχους θα τους ανακοινώσει το επόμενο διάστημα, ενώ ο Γιώργος Μαρινάκης ανέφερε πως σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής και της αύξησης του πληθυσμού που καταγράφει ο Μητροπολιτικός Δήμος, θα έχει το δικαίωμα για 6 αντιδημάρχους από 5 που είχε μέχρι σήμερα. Και μένουν 2 συν 1 που θα την έχουμε μετά την δημοσίευση της απογραφής. Αφού ο Δήμος Ρεθύμνης ξεπέρασε τους 55.000, είναι 55.500 οι κάτοικοι, ο πραγματικός του πληθυσμός, το οποίο ακριβώς μας δίνει το δικαίωμα να διεκδικήσουμε τον 6ο αντιδήμαρχο. Πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ τοποθετήθηκε από τον Δήμαρχο, ο Άγγελος Μαλάς, που πήρε τη σκυτάλη από το Στέλιο Πιατά Παπαδάκη. Στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ο Δήμαρχος ανανέωσε τη θητεία του Μίνωα Αλεφαντινού. Για την επόμενη Κυριακή μεταφέρθηκαν οι δημαιρεσίες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, αφού χτες δεν υπήρξε απαρτία. Η αντιπολίτευση έλαμψε διά της απουσίας της, ενώ δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση και 4 σύμβουλοι της πλειοψηφίας. Την επόμενη Κυριακή θα πραγματοποιηθούν οι δημαιρεσίες και στο Αμάρι, όπου υπήρξε ένταση μεταξύ πλειοψηφίας και μειοψηφίας για την προηγούμενη συνεδρίαση του σώματος, με αποτέλεσμα η αντιπολίτευση να αποχωρήσει. Αναβλήθηκαν λόγω καιρού οι χτεσινές δημαιρεσίες και στα Ανόγια. Στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο Μανούσος Κλάδος επανεξελέγει στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Αντιπρόεδρος επανεξελέγει ο Νίκος Δασκαλάκης και γραμματέας ο Αντώνης Λαβιανός.